Στο αθλητικό μας δελτίο τώρα έχουμε ένα τριήμερο γεμάτο βόλι. Στο ποδόσφαιρο ο Πανεργιακός άλλαξε προπονητή, ενώ στο χάντμπολ ο Διομήδης παίζει στην Έδεσα με τον Νεροπό. Στο αθλητικό μας δελτίο να δούμε τι γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στην Αργολίδα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χάντμπολ και βόλεϊ. Βόλεϊ καταρχήν, όπως γνωστόν βέβαια, αυτό το τρίμερο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο κλειστό γυμναστήριο του Άργους γίνεται η ημιτελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων, όπου συμμετέχουν ο Γυμναστικός Σύλλογος Άργους, ο Λάρης Αϊκός, η ομάδα των Ιωαννίνων και η ομάδα του Ηρακλή Κηφισιάς. Κάναμε μια προπόνηση πριν από λίγο. Ο φιλαθλητικός πάντα είναι στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Νεανίδων, Κορασίδων, με στόχο πάντα το μετάλλιο. Έτσι και εμείς σήμερα ήρθαμε εδώ στο Άργους με στόχο την πρόκριση στο Final Four και στόχο το μετάλλιο. Θεωρητικά νομίζω ότι είναι ένας δύσκολος όμιλος. Έτσι, Ηρακλής Κηφισιάς, εσείς τα Γιάννενα, το Άργους. Σε αυτό το επίπεδο των αγώνων όλες οι ομάδες είναι καλές. Το ζητούμενο είναι ποια ομάδα θα μπορέσει να βρεθεί στην καλύτερη της κατάσταση και από πλευράς ψυχολογίας και από πλευράς αγωνιστικής για να μπορέσει να κερδίσει. Άρα λοιπόν εύκολα παιχνίδια δεν υπάρχουν, όλα θα είναι μέσα στο γήπεδο θα κρυθούν. Η συγκεκριμένη έτσι η φουρνία των Νεανίδων διαθέτει κάποιες αθλήτριες που είναι σε εθνικές ομάδες? Σε εθνικές ομάδες δεν έχει, αλλά τα περισσότερα παιδιά που είναι στην ομάδα των Νεανίδων αγωνίζονται με την γυναική ομάδα του φιλαθλητικού στην Α2 κατηγορία. Η ομάδα των Νεανίδων σε εμάς, εκτός από μία αθλήτρια που είναι, από δύο αθλήτρες που είναι νεάνιδες, οι υπόλοιπες είναι κορασίδες. Και παίζουν και στη γυναική ομάδα, όπου τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά. Η ομάδα έχει παραμείνει στην Α2 κατηγορία. Έχουν τις εμπειρίες, έχουν παίξει δύσκολα παιχνίδια. Άρα περιμένουμε πολλά όσον αφορά το αποτέλεσμα των αγώνων. Περιμένουμε έτσι με τη δουλειά που γίνεται στις υποδομές να δούμε πάλι τη Λάρισα, το Λαρισαϊκό βόλεϊ στην Α1. Στην Α1 είναι τα δεδομένα τα οικονομικά κυρίως που είναι δύσκολα για να μπορέσεις να σταθείς στο επίπεδο. Αλλά η παραμονή στην ομάδα στην Α2 κατηγορία είναι ο βασικός στόχος του φιλαθλητικού. Με ταυτόχρονη δουλειά που γίνεται στα τμήματα των υποδομών να είμαστε πάντα παρόντες στα Πανελλήνια Κορασίδων και Νεανίδων. Έχουμε έρθει στο Άργος για το καλύτερο. Έχουμε 4 πολύ καλές ομάδες. Και αν και έχουμε προβλήματα αρκετά λόγω τραυματισμών, περιμένουμε ότι καλύτερο την πρόκριση. Έχετε σίγουρα προετοιμαστεί κατάλληλα και σίγουρα θέλετε να φτάσετε στα μετάλλια, γιατί ειδικότερα έτσι για εσάς που είσαστε παιδιά σε αυτή την ηλικία, στο σχολείο, και τα bonus είναι έτσι κάτι σημαντικό, έτσι. Ναι, ειδικά τα μόρια θα μας βοηθήσουν και για αργότερα. Λοιπόν, το ατού ίσως της, το πλεονέκτημα της ομάδας σας. Ναι, έχουμε πολύ καλές επιθετικούς και πολύ καλή άμυνα. Την Παρασκευή έγιναν δύο παιχνίδια το απόγευμα, το Σάββατο έχουμε δύο παιχνίδια στις 3 και στις 5 και την Κυριακή επίσης δύο παιχνίδια στις 1 και στις 3. Στο ποδόσφαιρο τώρα ο Πανεργιακός ανακοίνωσε νέο προπονητή, είναι ο κύριος Αυλονίτης, ο οποίος πήρε τη θέση του Αντώνη Τουτσχέρη, ο οποίος παρετήθηκε, να τονίσουμε βέβαια ότι είναι ο τρίτος προπονητής που κάθεται στον πάγκο του Πανεργιακού τη φετινή σεζόν. Η ομάδα του Πανεργιακού την Κυριακή στο Άργος αντιμετωπίζει τα Λουκίσια, μια ομάδα που είναι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, ένα δύσκολο σίγουρα παιχνίδι. Δύσκολο παιχνίδι και για το Παναθηναϊκό που πάει στη Χαλκίδα που είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Στο Κρανίδι έχουμε τοπικό ντέρμπι Ένωση Ερμιονίδας Πόρος. Η Κόρθος πάει στη Βιωτία, παίζει με την Κίμη. Το Χιλιομόδι στην έδρα του παίζει, δεν παίζει. Θα έπαιζε με τη Θήβα, παίζει 3 βαθμούς χωρίς αγώνα. Ενώ παίζουν ακόμα Δάφνη Ερυθρών Ασπρόπυργος και Μανδραϊκός Άσπρα Σπίτια. Σε τοπικό επίπεδο τώρα στην Α1 κατηγορία των ανδρών, στο τοπικό ποδόσφαιρο, το Σάββατο με ώρα έναρξη στις 3.30 έχουμε 4 συναντήσεις. Στο γήπεδο της Κοιλάδας παίζει η Κορονίδα Κοιλάδας με τον Αργοναύτη. Στο γήπεδο του Λιγουριού Ασκληπιός Παλαιάς Επιδαύρου με τον Αστέρα Δρεπάνου. Στο γήπεδο του Πορτοχελίου ο Πορτοχελιακός με τον Πάκο Τσοποδίου και στο γήπεδο του Γαλατά ο Τριζνιακός με τον Ποσειδώνα των Διδήμων. Στο χάντμπολ τώρα στην Α1 εθνική κατηγορία, 18η αγωνιστική το Σάββατο και ο Διομήδης δίνει δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Παίζει στην Έδεσα απέναντι στον Αεροπό Έδεσας που είναι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας και διεκδικεί την είσοδό του στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και στο Final Four. Σίγουρα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι για την ομάδα του Άργους. Γίνονται ακόμα συναντήσεις, 6 ώρα γίνεται το παιχνίδι το Σάββατο, παίζουν ακόμα Χανθ ΑΕΚ και των Σχανίων ΠΑΟΚ,
Δούκας Κιλκής και Πανελλήνιος Φίλιππος Φέριας. Στο μπάσκετ τώρα στην Α2 εθνική κατηγορία των ανδρών, το Σάββατο έχουμε την 22η αγωνιστική. Η ΑΕΚ Άργους παίζει στον Πανερυθραϊκό, ενώ ο Αρκαδικός στην Τρίπολη υποδέχεται τον Ερμή Λαγκαδά. Γίνονται ακόμα οι συναντήσεις. Ίκαρη Σερών Δόξα Λευκάδας, Πέραμα Λαύριο, Παγκράτη ΑΕΚ, ΑΕΚ Αθηνών, Όφη Πιερικός, Ελευσίνα Αμίντας και Απόλλωνας Πατρών Κηφισιά. Σε τοπικό επίπεδο στο μπάσκετ τώρα, το Σάββατο στην πρώτη κατηγορία των ανδρών θα γίνουν οι συναντήσεις. Στο Κιάτο Άρατος Ολυμπιάδα στις 7.30, στο κλειστό της Ερμιόνης, Κρανίδη Ναύπλιο 2010 στις 4.00, στην Κόρινθο, Αρχαία Κόρυθος Ερμιώνης στις 5 και Μέθανα Τύρωνας στις 7. Στη Νέα Κύο Αργωνάς της Ίακας στις 7.30 και στο Λεωνίδιο Κόρυθος στις 5. Επίσης για την δεύτερη κατηγορία των ανδρών, το Σάββατο 2 συναντήσεις, στο Λιγουριό Κορονής Κοκόνη στις 7.30 και στο Ξυλόκαστρο Ακαδημία στις 4.00.